παρουσιάσει στο πρώτο του μάλιστα όνειμα, πώς θα το κάνουμε, είναι πραγματικά ευχάριστο αφενός, αλλά και περισσεί και μία αφετέρου. Έτσι δράτουμε τις ευκαιρίες σήμερα εδώ και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά την Εφη με μια δική μου υποσημείωση. Ο ποσότυπο δεν θα είναι απλά λόγια του αέρα που ομφόλυγε στη στιγμή ή κάτι που λέγεται από συναντευτική αλληλεγγύη, ιδία μάλιστα από κάποιον που μου ζουρώνει και αυτό στο χαρτί. Είναι λόγια που τα πιστεύω ή αν θέλετε οι όποιες αξιολογικές κρίσεις μου για το παρουσιαζόμενο πόνιμο είναι από καρδιάς και κάτι ακόμα. Σου εύχομαι έφη μου αυτή η δουλειά σου να έχει ένα καλό ταξίδι στο δύσκολο μα και όμορφο ταξίδι του πολιτισμού, ιδία σήμερα που οι μέρες μοιάζουν και μοιάζουν οι μέρες του 1984, αυτός ο Όργουελ ήταν, είναι και θα παραμείνει, πιστεύω, ανεπανάλητος και πάντοτε επίκαιρος. Βρίσκομαι λοιπόν ενώπιόν σας με την εντολή αλλά και υποχρέωση, φίλες και φίλοι, και τη χαρά να τονίσω τις παρουσίασεις του έργου για το οποίο προκληθήκατε, τις φίλες μας της Έφης, αλλά και πλέον όπως ελπίζω και τις δικής μου φίλες. Μιας και σε μένα έλεγχε η περισσή τιμή να αποτελέσω τον πρώτο της εξομολογητή ή τον φύλακα της συνειδήσεως του βασιλέως, δηλαδή του πρώτου κριτή του έργου. Σπέδω μάλιστα να εξηγήσω πως πραγματικά οι σχέσεις δημιουργού και αναγνώση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εξομολογητική παράθεση πολλών και διαφόρων εσωτερικών στοιχείων που απευθύνονται στον αναγνώστη, σε μένα, σε σένα, σε εκείνον, μια σχέση περίεργη αλλά και σαφώς ευδιάκριτη. Τώρα, φίλες και φίλοι, κατά την αφεντιά μου υπάρχουν τρεις τύποι αναγνωστών ή αυτών των ανθρώπων που αγοράζουν βιβλία. Ο πρώτος αγαπητέ πάλι είναι αυτοί που συνήθως αγοράζουν βιβλία, έτσι λένε, και πομπορδό σου λένε, ξέρετε, ότι έχω σήμερα αγοράσει αυτό το βιβλίο και πως έχω διαβάσει πολλά και πως έχω 2.000 αγαπητέ Αντώνη βιβλία στο σπίτι μου. Πιστεύω ότι δεν έχει διαβάσει κανένα άνθρωπο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αγοράζουν βιβλία μεν, αλλά με ράχες και χρώματα που ταιριάζουν για το σαλόνι του. Ή λένε σαν βάση στο απαζούλι τελευταία μόδα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι διαβάζουν και γι' αυτό αγοράζουν το βιβλίο τόσο απλά ή έτσι απλά. Τώρα, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί αγοράζουν αυτή το βιβλίο τελευταία. Κάποιοι ισχυρίζονται πως ταξιδεύουν σε χώρες μακρινές ή κλείνονται έτσι απλά στον εαυτό τους, απομονώνονται και ίσως ίσως έχουν δίκιο σε τρόπους περίεργους και ατραπούς παράξενους. Πάρτε το βιβλίο του Ελλάδα, θα δείτε ότι ακριβώς είμαι μέσα. Κάποιοι άλλοι γιατί έτσι μαθαίνουν, γνωρίζουν λέει κάτι καινούργιο, ανοίγουν ή ακολουθούν το μυαλό τους. Και κάποιοι τρίτοι που λένε και έχουν δίκιο και αυτοί πως με το διάβασμα απλά συνομιλούν με κάποιο νέο φίλο, συνομιλούν με τον δράστη του μηνύματος, πως τους λέει, του λένε και πολλά και διάφορα, κριτικάρουν, αμφιβάλλουν, πως το βλέπουν και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στην κατηγορία των αναγνωστών, των τελευταίων αναγνωστών, των υποψιασμένων, θέλετε, ή αν θέλετε, των προβληματισμένων, αν και οι εκδότες θα ήθελαν μάλλον τους πρώτους, απλά και μόνο για να αγοράζουν τον. Βρίσκομαι λοιπόν στον πιο κατάλληλο χώρο για να μιλήσω για ξεσηκωμό, ταξίδι προς φιλιά. Τι θα λέγατε όμως να πάμε πρώτα στο χτες, στις γλυκές αναμνήσεις που πέρασαν νοσταλγικά από γενιά σε γενιά. Να πάμε στην πόλη, στις εξοχές του Δέργου, με τα νερά και τα πουλιά με τις μεγάλες φτερούγες, τα αρωματικά ροζακιά και τα μελάτα σίκα. Να σταθούμε στον πύργο, στα ρωμαϊκά καφενεία, με τα χρωματιστά τζαμπλίκια, τη μυρωδιά του καλοψημένου καφέ και το γουργουριτό του ναργιλέ. Τι θα λέγατε να γευτούμε πολύτικα γλυκά, όμως κοβολάνε βανίλια και καραμελωμένη ζάχαρη. Ή να δοκιμάσουμε μεζέδες που η νοστιμάδα τους τσιπάει στη γλώσσα και τραβάνουν ζάκι για να σβήσει την αψάδα. Εκεί θα βρούμε την Κωνστάντο, σκυμμένη πάνω από τις κατσαρόλες της. Θα τρέξει να μας ανοίξει την πόρτα και να μας στρατάρει φιλόξενα. Καμαρώστε τη, είναι νέα, είναι όμορφη και αγαπάει. Είναι εν μέρει αληθινή. Είναι η γιαγιά μου η Κωνστάντο, η πολίτησα, από τον Πύργο, ένα ελληνικό χωριό λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως και μύθος, σαν να ήρθε η δημιουργία να συμπληρώσει τις άγνωστες πλευρές της ζωής της που χάνονται στο βάθος του χρόνου. Έτσι, η γιαγιά και η μυθοπλασία γίνανε ένα, σε σημείο που να μην ξέρω ποια ήταν η πραγματική Κωνστάντο Πατάνη και ποια το δημιούργημά μου. Η γιαγιά, σαν ανάμνηση,
τελικά με ξεπέρασε και διεκδίκησε δυναμικά ζωή, όπως πραγματικά ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα όσων την έζησαν. Ακολούθησε τη μοίρα όλων αυτών που ξεριζώθηκαν από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου και ξαναρίζωσε στην Κηφισιά στην Αθήνα και μετά στη Νέα Σμύρνη, όπως έκαναν χιλιάδες Ίωνες, ανακαλύπτοντας τα υλικά με τα οποία ήταν πρικισμένοι από την ιστορία τους. Στάθηκα ιδιαίτερα στο μόχθο και την ανθρώπινη προσπάθεια, γιατί τα θεωρώ μοναδική επιλογή και εν τέλει αξία στη ζωή. Ο άνθρωπος που τα χάνει όλα και με τον αγώνα ξανακερδίζει βήμα-βήμα το δικαίωμα στη ζωή. Ο τίτλος του βιβλίου ήρθε μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που άφηναν τις περιουσίες τους στους γείτονες Τούρκους, μιας και οι ίδιοι είχαν χαρακτηριστεί ανταλλάξιμοι. «Χελάλο σουνογλούν», «Χαλάλι να σου γίνει, παιδί μου», ήταν η φράση που χρησιμοποιούσαν όταν το βιός τους άλλαζε χέρια. Σε δεύτερη ανάγνωση, η φράση οθετείται από την Κωνστάτο γιατί τελικά η ίδια η ζωή είναι πιο δυνατή από τις πίκρες και τις χαρές που φέρνει μαζί της. Η ροήδα μου χαλαλίζει τον αγώνα της μπροστά στο δικαίωμά της να ζει. Πολλές φορές σκέφτηκα γιατί τώρα, γιατί το βιβλίο να βγει σε τόσο δύσκολους καιρούς, τώρα που γκρεμίζω τώρα. Τυχαίο, ίσως, ίσως και όχι. Καταλήγω ότι τώρα μπορεί να είναι πιο χρήσιμο, να βοηθήσει, να παρηγορήσει, να ερμηνεύσει, να μας οργανώσει. Στο βάθος της ιστορίας, οι Έλληνες πολλές φορές έχασαν, μα στη συνέχεια με αγώνα τα κατάφεραν. Δείτε και την Κωνστάντο μου, τίποτα υλικό δεν της έμεινε από την πόλη, παρά μόνο συναισθήματα, χρώματα, μυρωδιές. Μπήκε στο μικρό της μαγαζάκι στη Νέα Σμύρνη και τους ξετρέλανε. Στοιχημάτισε και κέρδισε. Πίστεψε στο όνειρο και το έκανε πράξη. Είχε ελληνική ψυχή, με χυμούς αιώνων δουλειάς και πολιτισμού. Θέλετε να τη δούμε να δουλεύει? Ας κινηθούμε διακριτικά, να μην μας βλέπει που την καμαρώνουμε. Φοράει την άσπρη ποδιά, το σκούβο της και είναι γεμάτη αλεύρι. Το εργαστήρι της Κωνστάντος ήταν θαυματουργό. Πώς τα κατάφερνε όλα σε τόσο μικρό χώρο, τα βούτυρα και τους κουραμπιέδες, τα τσουρέκια, τις βασιλόπτες και τους μπακλαβάδες, κοπανισμένα καρύδια και τα καριδάτα, ριζάλευρα για τα μαλεμπί, τα κεσκιούλ και τα ταόπιοξου, σιμιδάλια για τα ρεβανί και τους πολίτικους χαλβάδες, μαχλέπια και σουσάμια για τα κουλούρια βουτύρου, ξανθές και μαύρες σταφίδες, φουντούκια, κουκουνάρια και ρόδια για τους ασουρέδες, ζάχαρες, κανέλες, αλυσίδα και κλεκτά αλεύρια για τα καπαδοκικά ιτσλί, να τις θυμίζουν τον αραβόνα της και το γάμο της, εκεί, στα βάθη της Ανατολής, μια φορά και έναν καιρό.